Λοιπόν, καλησπέρα σας για μια ακόμη φορά από τη ΔΕΠΟ ήχο συνεντάξεις, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με την παρουσίασή μας, την πρώτη που έχει σκοπό να ενημερώσει άτομα τα οποία βλέπουν για πρώτη φορά αυτή την τεχνολογία και θέλουν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες. Και μετά το δεύτερο κομμάτι της παρουσίασής μας αφορά τα νέα της εβδομάδας και τις εκπτώσεις που ανακοινώνουμε όταν φυσικά υπάρχουν. Στη σημερινή μας περίπτωση θα ανακοινώσω κάποιες εκπτώσεις που είναι μέχρι αύριο. Οπότε σας παρακαλώ, εάν ενδιαφέρεστε, μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος για να μάθετε για την έκπτωση. Και φυσικά να ακούσετε και τα νέα αυτής της εβδομάδας που είναι αρκετά ενδιαφέρον. Οπότε αρχίσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Τα νέα που λέμε εδώ πέρα, στο τέλος, στην δεύτερη παρουσίαση, πάντα έχουν το σύνδεσμο εάν είστε μέλος στα chat που έχουμε για τους επενδυτές και τους συνεργάτες της εταιρείας. Εκεί πάντα αναρτούμε τους συνδέσμους ή μπορείτε και μόνοι σας να διαβάσετε τα άρθρα στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εκεί που είναι τα news. Οπότε και τώρα ξεκινάμε με την πρώτη μας παρουσίαση. Έχουμε εδώ πέρα στο πρώτο μας slide ένα πίνακα ενός καλλιτέχνη επιστημονικής φαντασίας που τον φιλοτέχνησε πριν από 100 χρόνια. Και σε αυτό το πίνακα ο καλλιτέχνης μας ήθελε να απεικονίσει το κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την δικιά του εποχή. Προέβλεψε λοιπόν ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφρύες γραμμές, τις οποίες μπορείτε να δείτε σε αυτόν τον πίνακα. Επίσης ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την χρόνια, διότι αυτή είναι πλέον η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους και φυσικά στις λιμενικές περιοχές. Όμως, όλες αυτές οι καινούργιες τεχνολογίες, εκτός το ότι ευεργέτησαν την ανθρωπότητα και μας βοήθησαν στην καθημερινή μας ζωή, έχουν φυσικά και κάποια μειονεκτήματα. Βλέπουμε εδώ πως κάποια από αυτά είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και φυσικά η έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο και ίσως κυριότερο πρόβλημα της λίστας μας και αυτό είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Και γιατί είναι το πιο το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής της λίστας? Και ίσως επειδή αν κοιτάξουμε τα δύο προηγούμενα προβλήματα, είναι προβλήματα όπου εάν εμείς βρούμε σαν άνθρωποι, πάρουμε ευθύνη και υπευθυνότητα, μπορούμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, ενώ η μόλυνση του περιβάλλοντος, εάν δεν πάρουμε τώρα κάποια μέτρα, δεν θα μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Η φύση δεν θα μπορέσει να αποκατασταθεί ουσιαστικά, εάν δεν την προστατέψουμε. Ο άνθρωπος όταν κατασκευάζει δρόμους, και φυσικά όχι μόνο δρόμους, εργοστάσια όπως ξέρετε και άλλα, κάνει εισβολή στη φύση, και η φύση καθώς έχει την δικιά της ροή, όπως ξέρετε, και είναι τόσο επίμονος και φιλόδοξος που ξεχνά ότι ο ίδιος καταστρέφει το κόσμο μέσα στον οποίο ο ίδιος ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούμε εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια, όπως ξέρετε, μολύνουν το περιβάλλον και προκαλούν διάφορες ζημιές, όπως για παράδειγμα διάβρωση επιφανειών μέσω της όξινης βροχής. Το επόμενο και πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας.
Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μια μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, όπου, όπως ξέρετε, κατά τη διάρκεια αυτής της καύσης απελευθερώνονται διάφορα αέρια, τα οποία επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο δεύτερο επίπεδο, όπου εκεί δεν θα υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων σε λάκκους, χαράνδες, ποτάμια, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια. Αλλά κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά, η τεράστια κατανάλωση των υλικών είναι προφανής σε αυτό το σημείο. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδου δρόμου έγιναν το περασμένο αιώνα στη Γερμανία και έχουμε και κάτι ανάλογο στις μέρες μας στην Κίνα. Το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ το εδάφος, στο ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά με το απλό καθημερινό τραμ που χρησιμοποιούμε. Εδώ έχουμε τρεις εικόνες. Στην αριστερή βλέπουμε το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε τα εναέρια βαγόνια. Αυτά δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, αλλά σέρνονται από σκηνή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway Ανατόλη Γιουνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο είδαμε νωρίτερα στην παρουσίασή μας, στην εισαγωγή ουσιαστικά. Είναι υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δευτερού επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές, όπως ξέρετε, ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι κάποια καινούργια τεχνολογία. Εδώ βλέπουμε κάποιες εικόνες που αυτό το επαληθεύουν. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ έχουμε τη διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου βλέπουμε τις χορδές, οι οποίες εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους στην ακαμψία της γραμμής και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Κάτω από τις χορδές έχουμε το υλικό πλήρωσης, που συμπληρώνει το υπόλοιπο κένος γραμμής, αλλά και περιβάλλει στο εσωτερικό της χορδές. Έχουμε το σώμα της σιδηροτροχιάς και την κεφαλή σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, καταδιαστήσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες που δεν πέφτουν σε αυτή την κατηγορία, αλλά αξίζει να σημειωθούν. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσουν να γίνουν οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες και πιο άνετες για τους επιβάτες και πιο ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο κέντρο τεχνολογίας Λευκορωσίας και τώρα θα σας πω τα πλεονεκτήματα που έχει το καθένα από αυτά. Εδώ έχουμε στην πρώτη εικόνα το ευέλικτο. Από τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά διατηρεί υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Εδώ έχουμε το υπερελαφρύ. Η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι σπυροειδή σωλήνας με σύρμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής.
Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για το τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν και φθηνότεροι στη συντήρηση. Το ημιάκαμπτο, όπου το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς, είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται διάφορα μοντέλα όπως το Unicont, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018 οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο έχει αυξηθεί από 4-6 τόνους ανά όχημα. Το άκαμπτο, όπου αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας έως και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα πάνω και κάτω. Αυτά εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και το φορτίο, που είναι το τελευταίο αυτής της λίστας. Στην δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν την δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, μια μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Οι αυτόματοι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης την δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής, Ανατόλη Γιουνίτσκι, έχει αφιερώσει σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή που έχετε ακούσει όλη αυτή την παρουσίαση, ίσως είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, σαν μια πιο καινούρια τεχνολογία, έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό καθώς τονίσαμε αρκετές φορές νωρίτερα για το πόσο πολύ μας θέλουμε την προστασία του περιβάλλοντος και το όχημά μας θέλουμε να είναι οικολογικό. Επίσης, είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον είδη ενέργειας, την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει και την βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας. Ο αεροδυναμικός συντελεστής από εισέλκουσες μονάδες υψηλής ταχύτητας Skyway είναι μόνο 0,06 και μία υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος από ορίμους έως και οροσειρές και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και έτσι εκατομμύρια εκτάσεις έφορης γης κάτω της γράμμας θα παραμείνουν ανέγγιχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μια κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μια λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Εδώ βλέπουμε τα υπολογισμένα δεδομένα 2 τύπων μεταφοράς στο δεύτερο επίπεδο, όπου στο πρώτο έχουμε ένα όχημα το οποίο προβλέπεται για αστική χρήση μέσα στις πόλεις ουσιαστικά, 14 άτομα και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, και το δεύτερο το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις, έχει 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε
την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές. Τα οχήματα της Skyway βλέπουμε όμως ότι έχουν το μικρότερο ποσοστό, που είναι με το πράσινο, για όσους δεν έχουν καταλάβει. Και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίσες χορδών εκτείνονται από 4 έως 15 μέτρα πάνω από το έδαφος. Αυτό αποτρέπει τύχον σύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα ή ακόμα και ανθρώπους και αυτό φυσικά μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγγιχτη. Δηλαδή τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι όπως ξέρετε ότι για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφορά χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα. Εδώ έχουμε τις συγκρίσεις της Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα θα ακολουθήσουν κάποια διαγράμματα τα οποία θα τα αναλύσουμε, βασισμένα πάνω σε αυτά τα εικονίδια. Βλέπουμε εδώ στο πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες, ότι το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αόρυση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση σε ό,τι με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Και σε ό,τι αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, βλέπουμε όμως ότι έχουν ανέβει και λίγο τα ποσοστά των υπόλοιπων μέσων μεταφορών. Παρ' όλα αυτά, η διαφορά είναι πολύ μεγάλη με τα οχήματα της Skyway, τα οποία, υπενθυμίζω, είναι με το πράσινο. Εδώ, σχετικά με την περιβαλλοντική μόνιση, βλέπουμε πως τα οχήματα της Skyway έχουν και πάλι το μικρότερο ποσοστό και είναι εμφανίσει η μεγάλη διαφορά που έχουν με τις οδικές μεταφορές που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Όπου αν θυμάστε, οι οδικές μεταφορές είχαν και το μεγαλύτερο ποσοστό στο διάγραμμα που ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα, δηλαδή τα ατυχήματα. Σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε πως το τελεφερίκ καταναλώνει την μεγαλύτερη ενέργεια. Μετά από αυτό, με αρκετά μεγάλη διαφορά, βλέπουμε το όχημα μαγνητικής αιώρησης, βλέπουμε το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος έχουμε τα οχήματα της Skyway που συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό. Σε αυτό όμως το διάγραμμα σχετικά με τη μεταφορική ικανότητα παρατηρούμε ότι τα οχήματα της Skyway έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό, κάτι που σε αυτή την περίπτωση είναι αρκετά θετικό, καθώς δείχνει ουσιαστικά το πόσο ικανό είναι ένα μέσο μεταφοράς. Βλέπουμε πως μετά με μικρή διαφορά ακολουθούν το μετρό και με πολύ μεγάλη διαφορά ακολουθούν τα τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση στο πιο γρήγορο οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και αυτές εδώ είναι οι εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων. Το Unicorn, όπως ονομάζεται αυτό ξεχωριστό είδος μεταφοράς, με μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, έχει μέγιστη ταχύτητα που φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Και ουσιαστικά είναι τα οχήματα φορτηγά που έχει σχεδιάσει η εταιρεία για μεταφορά αγαθών. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Η τεχνολογία μεταφορά χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και υπεραστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής πιστοποίησης και επίδειξης. Κάθε χρόνο σε αυτό το χώρο διοργανώνεται το EcoFest, όπου χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο από όλο τον κόσμο για να δουν τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά της πλάνα και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία εκτίθονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα στο Εμιράτο της Σάρσα. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπώνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη στο πολυδομικό σχεδιασμό. Και εδώ βλέπουμε διάφορες εταιρείες που σίγουρα όλοι σας ξέρετε. Ένα κοινό χαρακτηριστικό που θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν αυτές οι εταιρείες είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν. Στην αφετηρία τους ποτέ κανένας δεν φανταζόταν ότι μία μέρα θα έφταναν στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα και ότι θα κατακτούσαν τον κόσμο με τις υπηρεσίες που πρόσφεραν. Η τεχνολογία Skyway έτσι και αυτή ξεκίνησε από μία ιδέα, έγινε μετά σιγά σιγά έργο και πλέον είναι το έργο το οποίο βλέπουμε καθημερινά και ακούμε ειδήσεις, μαθαίνουμε συνεχώς για τα επιτεύγματα που πραγματοποιεί. Και γι' αυτό θα δείτε πως μία μέρα θα φτάσει αυτά τα μεγάλα ονόματα, καθώς έχει και αυτή η εταιρεία να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στην ανθρωπότητα. Και γι' αυτό μην χάνετε το χρόνο σας, επενδύστε, διότι οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει καθώς ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Και τώρα συνοψίσουμε σε αυτή την πρώτη παρουσίαση. Η υπέρια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και πάνω απ' όλα είναι φιλική προς το περιβάλλον. Διότι σκέφτεται τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, αλλά παράλληλα φροντίζει και συντηρεί τον πλανήτη μας. Και τώρα τελειώσαμε με το πρώτο κομμάτι της παρουσίασής μας. Θα πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι υπάρχει το chat εδώ πέρα που μπορείτε να γράφετε παρατηρήσεις σας. Και πάμε τώρα στα νέα. Θα ξεκινήσω πρώτα με ένα νέο το οποίο δεν είναι το πιο φρέσκο, θα έλεγα. Αλλά αξίζει να σημειωθεί για μία ακόμη φορά. Και έχει να κάνει με την αντιπροσωπεία του Dubai Roads and Transport Authority, δηλαδή τα αρχικά που είναι RTA, όπου παρουσίασε το έργο, το σχέδιό της μάλλον για τις δημόσιες συγκοινωνίες και το μοντέλο Unibike στην Διεθνή Έκθεση InaTrans 2022 στο Βερολίνο. Υπενθυμίζουμε ότι τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τον διαγωνισμό του Roads and Transport Authority για την κατασκευή των σιδηροδρομικών γραμμών στο Ντουμπάι. Έχουν ήδη επιλεγεί 5 προτάσεις από 30 υποψηφίους
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς χορδών. Στις 28/9 δημοσιεύτηκε ένα άρθρο που έχει να κάνει με το Κέντρο Δοκιμών Street Technologies στο Σάρζα, όπου το επισκέφτηκε αντιπροσωπή από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Busan, που είναι από την Νότια Κορέα. Οι ειδικοί αυτού του οργανισμού ασχολούνται επί του παρόντος με το πολυδομικό σχεδιασμό συμπεριλαμβανομένου του τομέα των υποδομών μεταφορών. Κατά τη διάρκεια της περιοδίας, οι καλεσμένοι έκαναν μία δοκιμαστική βόλτα σε ένα πιστοποιημένο τροπικό UNICAR, επισκέφτηκαν την αίθουσα ελέγχου, έμαθαν για τις δυνατότητες μεταφοράς εμπορευμάτων και υψηλής ταχύτητας και συναντήθηκαν προσωπικά με τον ιδρυτή του έργου, Ανατόλη Γιουνίτσκι. Οι σύνεδροι επισκέφτηκαν επίσης το γραφείο της εταιρείας που αναπτύσσει τη μεταφορά χορδών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εκεί, οι καλεσμένοι συζήτησαν επιλογές για την χρήση της τεχνολογίας σε διάφορες διαδρομές στη Νότια Κορέα. Και τώρα, ίσως το πιο σημαντικό νέο που έχουμε να πούμε σήμερα και έχει να κάνει με το γεγονός ότι στις 19/10/2022 το έργο μεταφοράς χορδών θα μεταβεί στο επόμενο υποστάδιο ανάπτυξης που είναι το 14,3. Το τρέχον υποστάδιο διήρκησε 17 μήνες. Και τώρα ας δούμε σύντομα τα κύρια επιτεύγματα αυτής της περίοδου, δηλαδή του 14,2. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η πιστοποίηση της μεταφοράς χορδών έχει περάσει στην Σάρζα. Οι αρχές του Εμμυράτα έδωσαν άδεια για την δοκιμαστική λειτουργία του ελαφριού στίβου στο κέντρο δοκιμών. Η εκθεσιακή έκδοση της υψηλής ταχύτητας μεταφοράς χορδών βρίσκεται πλέον στο ειδικό περίπτερο του κέντρου δοκιμών. Ο εφευρέτης των τεχνολογιών χορδών Ανατόλη Γιουνίτσκι ανακοίνωσε την υπογραφή των πρώτων 4 συμβάσεων για στοχευμένα έργα. Το έργο έχει λάβει μέρος στην έκθεση Expo 2020 στο Ντουμπάι, όπου κατά τη διάρκεια της έκθεσης στο κέντρο δοκιμών το επισκέφτηκαν περισσότερες από 100 αντιπροσωπείες από όλο τον κόσμο. Έχει περάσει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφάλειας στην εργασία. 2 στηρίγματα αγκύρωσης έχουν εγκατασταθεί στην τροχιά 4, μήκους 2,5 χιλιόμετρων, η οποία έχει ενδιάμεσα στηρίγματα με άνοιγμα 144 και 288 μέτρα. Στην Λευκορωσία παρουσιάστηκε μια ευρύχωρη μεταφορά επιβατών που θα δοκιμαστεί στις βαριές γραμμές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ανακοινώθηκε ένα βελτιωμένο μοντέλο μεταφοράς χορδών υψηλής ταχύτητας με βελτιωμένη αεροδυναμική και πιο άνετο εσωτερικό. Στο επόμενο στάδιο, οι ειδικοί του έργου σχεδιάζουν να ολοκληρώσουν την κατασκευή και το φινίρισμα των στηρίξεων αγκύρωσης στις γραμμές 2 και 4 στην Σάρζα, να εγκαταστήσουν ράγες και να δοκιμάσουν νέα μοντέλα μεταφοράς επιβατών και φορτίου. Αποκτήστε περισσότερες μετοχές πριν μειωθεί η έκπτωση. Μετά τις 19/10, μειώνεται η έκπτωση στις επενδυτικές προσφορές στο προσωπικό σας γραφείο. Μέχρι τότε μπορείτε να πάρετε περισσότερες μετοχές για το ίδιο ποσό. Υπενθυμίζουμε ότι τώρα στο προσωπικό σας γραφείο ισχύει ειδική προσφορά με τους όρους στις οποίες θα λάβετε κουπόνια επιδίων για προσωπικές και προσελκυσμένες επενδύσεις την περίοδο που ξεκίνησε από τις 21/6/2021, την προηγούμενη χρονιά, και είναι έως 30/9/2022. Και το επόμενο μας θέμα σχετίζεται με το προηγούμενο και είναι σχετικά με τα κουπόνια. Μέχρι τις 22/5, 6 ώρα, το
απόγευμα, στο προσωπικό σας γραφείο συνεχίζουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις για την λήψη κουπονιών επιδίου για την υποστήριξη του έργου στο τρέχον υποστάδιο. Τα κουπόνια θα συγκεντρωθούν επίσης στις 22 δεκάτου και θα ισχύουν έως τις 19 δεκάτου. Υπενθυμίζουμε ότι στις 19 δεκάτου το έργο μεταφοράς εγχώρων, όπως είπα, θα περάσει στο αναπτυξιακό υποστάδιο 14,3 και παράλληλα στο προσωπικό γραφείο θα μειωθεί η έκπτωση στις επενδυτικές προσφορές. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αποκτήσετε περισσότερες μετοχές τώρα για το ίδιο χρηματικό ποσό από το οποίο μόλις μεταβείτε στο νέο υποστάδιο. Με τα κουπόνια αυτό το ποσό θα είναι διπλάσιο. Και όσοι ενδιαφέρονται σχετικά με τα κουπόνια μπορείτε να πατήσετε το σχετικό σύνδεσμο που υπάρχουν στα chat που έχουμε ανεβάσει ακόμα και να πάτε μόνοι σας και να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις για να αποκτήσετε αυτή την προσφορά και να διαβάσετε όλες τις λεπτομέρειες. Πριν τελειώσουμε, θα ήθελα να πω και άλλο ένα τελευταίο νέο, το οποίο δημοσιεύτηκε σήμερα, το οποίο δεν έχω ετοιμάσει slide, αλλά θα το πω έτσι προφορικά. Στο Κέντρο Δοκιμών Τεχνολογιών Χορδών της Λευκορωσίας πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές του Unibus 48 θέσεων από συνθήκες μέγιστου φορτίου. Γι' αυτό, δεκάδες άτομα επιβιβάστηκαν στο όχημα ταυτόχρονα και διένυσαν περίπου 1 χιλιόμετρο. Η δοκιμή έδειξε ότι το συγκρότημα είναι πλήρως λειτουργικό κατά τις ώρες αιχμής. Να σημειωθεί ότι η επιβίβαση του Unibus γίνεται και από τις δύο πλευρές. Αυτό επιτρέπει στους επιβάτες να εισέρχονται γρήγορα στο σαλόνι του οχήματος και έτσι να μειώνουν τον χρόνο που περνούν στο σταθμό. Στο εσωτερικό, το Unibus είναι εξοπλισμένο με θέσεις καθισμάτων και έχει φυσικά χώρο και για όρθιους επιβάτες, ο συνολικός αριθμός των οποίων μπορεί να αυξηθεί με πρόσθετες μονάδες. Στον πραγματικό κόσμο, το αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου θα επιτρέψει την αποφυγή μεγάλου πλήθους στο σταθμό και θα συντομεύσει τα διαστήματα κυκλοφορίας εάν αυξηθεί η επιβατική κίνηση. Και με αυτά τελειώνουμε την σημερινή μας παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και σήμερα. Να υπενθυμίσω ότι εάν φυσικά εσείς επιθυμείτε να επισκεφτείτε τα νέα ουσιαστικά που έχει η εταιρεία αυτή την εβδομάδα, να διαβάσετε τα υπόλοιπα άρθρα που έχει αναρτήσει, διότι δεν διαβάζουμε εδώ όλα τα άρθρα, αλλά τα πιο σημαντικά. Και φυσικά να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για όσους ενδιαφέρεστε σχετικά με τις επενδύσεις και να διαβάσετε εκεί τους όρους προϋποθέσεις και τις λεπτομέρειες για να αποκτήσετε την προσφορά. Οπότε, με αυτά σας καληνύχτα για σήμερα. Κάποιες ερωτήσεις δεν βλέπω, οπότε τα λέμε την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Καλό σας βράδυ και καλό υπόλοιπο της εβδομάδας.